Το πρώτο του πρωτάθλημα με αυτό έτσι. Νομίζω ότι ήταν ένα ωραίο τουρνουά. Προσπάθησα να συλλέξουμε ό,τι μπορούσαμε από τα παιχνίδια. Δοκιμάσαμε κάποια πράγματα που τα κάνουμε στην προπόνηση. Εντάξει, σίγουρα η δυναμικότητα στο πρώτο τουρνουά δεν ήταν τόσο ψηλή για μας. Δεν μπορώ να πω ότι δυσκολευτήκαμε, ότι παίξαμε κάτι για να δούμε σε τι κατευθυνόμαστε εν ώψη των ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν επίσημα παιχνίδια, επίσημα τουρνουά. Σίγουρα ξεφύγαμε την προπόνηση που κάνουμε και δοκιμάσαμε, επαναλαμβάνω, κάποια πράγματα που τα δουλεύουμε από την αρχή φέτος. Όταν μάθησε για Πριμούρη και Ρέκο ή Αστέρα, τι έκανε, ποια ήταν η αντίδραση? Τίποτα, εντάξει, σίγουρα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Από εκεί και πέρα. Ήταν που ήταν δύσκολο ο όμιλο. Ναι, ο όμιλο ήταν πολύ δύσκολο. Ο όμιλο, εμεί πρέπει να δίνουμε το 100% σε κάθε παιχνίδι. Και να δούμε τι μπορούμε να μαζέψουμε. Πώ μπορούμε να μαζέψουμε, τι παιχνίδι, τι απόδοση θα πιάσουμε. Το πολύ σημαντικό είναι να δίνουμε το 100% σε κάθε μάτι. Να μην ξέρουμε να παίξουμε με τη Ρέκα ή με την Μπαρσελονέτα ή με τον Εθνικό σήμερα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Από εκεί πέρα οι ομάδες μπορεί να είναι πολύ καλές, αλλά νομίζω ότι και εμείς δεν είμαστε καλή ομάδα. Και δίνοντας και επαναλαμβάνω το 100% μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια μέσα στον Πειραιά τουλάχιστον. Όλες. Ο Ολυμπιακός σήμερα ξεκίνησε νοθρό στο πρώτο 8 λεπτό. Μετά οι παίκτες τι σκέφτονται και πρέπει να ανεβάζουν λίγο την απόδοσή τους χωρίς, ας πούμε, τον επιθυμητό ανταγωνισμό που είπες? Εντάξει, σίγουρα λίγο προπονητής, λίγο καθένας ατομικά και εγωιστικά θα έλεγα. Θέλω να δώσω κάτι παραπάνω, γιατί δεν ήταν εικόνα το Ολυμπιακού το πρώτο 8 λεπτό, κατά τα θέματα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ξυπνήσαμε και το αποτέλεσμα όπως πρέπει να γίνει από την αρχή. Ευχαριστώ.